Θα προκαλέσουν άραγε οι Αλβανοί του Κωσόβου τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο όπως παρουσίαζαν κάποια σενάρια του ΝΑΤΟ της δεκαετίας του 80. Πολύ πιθανό αν γίνει δεκτό το αίτημα της αποσχιστήσης μετά τους βομβαρδισμούς του 99 και την εισβολή του ΝΑΤΟ περιοχής του σερβικού Κωσοβοπεδίου που δημιούργησε ένα de facto αλβανόφανο κράτος για ένταξή του στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ζήτησε ο Πρωθυπουργός της χώρας Άλμπερ Κούρτι από την Τουρκία. Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε την στρατιωτική αντίδρασή της προς υποστήριξη της επίσης Ορθόδοξης Σερβίας. Η πρόεδρος του Κωσόβου, Βιόνα Οσμάνη, και ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι θεωρούν την ένταξη στην Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία την μοναδική λύση για να αποτραπεί στα Βαλκάνια ένα ανάλογο σενάριο πολέμου με αυτό στην Ουκρανία. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κούρτι, θέλουμε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Εάν γίνουμε δεκτοί, θα ήταν ό,τι καλύτερο για τον λαό του Κωσόβου, για ολόκληρη την περιοχή και την Ευρωπαϊκή Ήπειρο γενικότερα. Τα Βαλκάνια δεν έχουν ανοσία στις επιπτώσεις από την κατάσταση στην Ουκρανία, γιατί εδώ έχουμε μια χώρα που δεν επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία, η οποία δεν συντάχθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταδικάσει τη ρωσική κατοχή, και αυτή είναι η Σερβία, ο γείτονάς μας. Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε τέτοια απειλή στην Ορθόδοξη Σερβία και ένταξη του κρατικού μορφώματος του Κωσόβου στο ΝΑΤΟ θα σημαίνει ένοπλη επέμβαση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ.